Καλημέρα για από μένα, ε, τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήρια στη Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου και στην Οργανωτική Επιτροπή για την δουλειά που κάνουν ε, και για την πρόοδο που σημειώνουμε κάθε χρόνο στα συνέδριά μας. Ε, θα, αυτό που θα αναφερθώ σήμερα θα είναι ε, η προσέγγιση, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα ενός ευρωπαϊκού έργου του DigiTools το οποίο στόχευε στην, αποτε... στην εισαγωγή αποτελεσματικών ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων για να βοηθηθεί το πανεπιστημιακό προσωπικό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση με διαδικτυακά μέσα. Ε, διευκρινίζω ότι η προσέγγιση ε, η δική μα και όλου τη βιβλιοθήκη του, προ... του Πανεπιστημίου και όλου τη ομάδα της ομάδας του προγράμματο ήταν ότι το ε, πανεπιστημιακό προσωπικό ε, ε, περιλαμβάνει τι βιβλιοθήκε. Οι βιβλιοθήκε είχαν πάντα ατύπωση ή τυποποιημένα ένα σοβαρό εκπαιδευτικό κομμάτι. Ε, δεν ήταν ατίπος ε, Η επικοινωνία με τους χρήστε έχει μια σαφή εκπαιδευτική διάσταση και αυτή είναι συνολικά η προσέγγιση που ε, έχει αυτό το πρόγραμμα. Ε, τι συνέβη με την πανδημία. Όπως ξέρουμε, ε, όλα του κόσμου τα πανεπιστήμια, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά, αλλά εμεί εδώ μιλάμε για τα ευρωπαϊκά λόγω τη ε, ε, χρήση ενό ευρωπαϊκού προγράμματο, αναγκάστηκαν να μεταφέρουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον για ένα διάστημα, στο διαδικτυακό περιβάλλον. Όπω έκαναν και οι ακαδημαϊκέ βιβλιοθήκε, βεβαίω. Τι διαπιστώθηκε, ε, Η ηλεκτρονική η διαδικτυακή εκπαίδευση βεβαίω δεν ήταν κάτι καινούριο. Πολλοί χρησιμοποιούσαν τεχνολογικά εργαλεία χρόνια. Ε, ωστόσο, ήταν τόσο ραγδαία η μεταβολή και απότομη και μαζική που ε, το προσωπικό των πανεπιστημίων αντιμετώπισε αρκετέ δυσκολίε τόσο στη χρήση των εργαλείων όσο και στην προσαρμογή ή εξ αρχή στη δημιουργία περιεχομένου ε, για διαδικτυακή μάθηση. Βεβαίως, αυτό που έκαναν Ο, οπα. ούτως ή άλλως προσαρμοσήκαμε και πάντα προσαρμοζόμαστε ε, και δείχνω εδώ πέρα δύο παραδείγματα πώς προσαρμόστηκε η Βυθίκη του Πανεπιστήμιου Κίτης κάνουν τα σεμινάρια. Ε, ωστόσο, με βάση αυτές τις διαπιστώσεις των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν ε, αυτό που ήταν σημαντικό και το βλέπουμε και στη συνέχεια τώρα που κάπως ομαλοποιείται η κατάσταση είναι ότι ε, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ε, η διαδικτυακή εκπαίδευση ε, χρειάζεται ε, ένα σοβαρό σχεδιασμό από πλευρά ιδρυμάτων, βιβλιοθήκων και ευρύτερα των ε, ιδρυμάτων στα οποία ε, εντάσσονται, ε, για να εκπαιδευτεί το προσωπικό να αποκτήσει ή να καλλιεργήσει υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες που έχει για να μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας διαδικασιακά μαθήματα. Το ζήτημα ποιο είναι. Η τεχνολογία παρέχει πολλές δυνατότητες, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να μπουν τα πράγματα σε έναν δρόμο και να δουλεύουν αυτόματα, α το πούμε έτσι. Έχουμε καλούς δασκάλους και σοβαρά τεχνολογικά εργαλεία. Το θέμα όμως είναι να παντρευτούν αυτά μαζί για να παραχθεί σοβαρή εργασία. Και βεβαίως εδώ είναι κομβικός ο ρόλος των δημιουργιστικών γιατί και τις υπηρεσίες τους πρέπει να προσαρμόσουν και υλικό που χρησιμοποιούσαν σε παραδοσιακή μορφή για να το μετατρέψουν σε ψηφιακό και βεβαίως να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πληροφόρησή τους για να εκπαιδεύουν στα νέα ψηφιακά εργαλεία και στις ψηφιακές δεξιότητες τόσο διδακτικό προσωπικό όσο και φοιτητέ. Στη δική μα περίπτωση χρησιμοποίησαμε μια ευρωπαϊκή πρόσκληση, τη 2.26, που ήταν, αφορούσε στρατηγικέ συνεργασίε ε, για, ε, για, ετοιμότητα στην ψηφιακή εκπαίδευση. Ε, με τι προτεραιότητε που βλέπετε, μια ομάδα από 7 φορεί, ε, 6 χώρε, 6 πανεπιστήμια και μια εταιρεία, για να υλοποιήσουμε αυτό που ε, διαπιστώθηκε ως, προηγου... ως, ως ε, ζήτημα προηγουμένω, να δούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε εκφυλής ε, σε εκπαίδευση ποιότητα, μέσω εργαλεία και πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, τι προγράμματα σπουδών μπορούμε να φτιάξουμε ε, σε αυτό το πλαίσιο και βεβαίως ε, πράγματα θετικά προκύπτουν πάντα από τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων, και από την πρόσβαση και την ανταλλαγή γνώσης σε θέματα καλών πρακτικών. Το συγκεκριμένο έργο Digit Tools παρήχε πέντε πνευματικά προϊόντα, ακριβώς στο πλαίσιο αυτό. Βοηθούμε το προσωπικό, βιβλιοθήκη και το διδακτικό προσωπικό να αποκτήσει ικανότητε και δεξιότητε για τη δημιουργία και παροχή διαδικτυακών μαθημάτων υψηλή ποιότητα. Και βέβαια, αυτά όλα γίνονται εν τέλει, για προς όφελο των φοιτητών μας. Δείχνω την ομάδα του έργου μας, τα, τα βασικά άτομα, ε, όχι τόσο για να δείξω τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά για να πω ότι σε τέτοιου τύπου ε, εγχειρήματα είναι απαραίτητο τόσο το κομμάτι της πληροφόρησης, όσο και το κομμάτι της πληροφορικής. Και ε, τα μετράμε στα στατιστικά μας, βέβαια, οι βιβλιοθήκες είναι ανάγκη να έχουν και προσωπικό πληροφορικής. Είναι μέσα στη δουλειά τους με διαφορετικό τρόπο λειτουργεί η βιβλιοθήκη και ο βιβλιοθηκονόμος και ο πληροφορικός όταν συνεργάζονται και δεν είναι κάτι ξένο που ο ένας παρέχει απλώς τεχνική βοήθεια στον άλλο. Είναι τελείως διαφορετική η προοπτική. Αποτελέσματα. Πέντε βασικά αποτελέσματα. Ένα μοντέλο αναλυτικούς προγράμματος, μια εργαλειοθήκη ένα μεικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, μια πλατφόρμα διαδιακτική που αναπτύσσεται όλα αυτά και ένα οδηγό για την εφαρμογή του e-learning στα πανεπιστήμια. Πολύ σύντομα θα πω ότι αυτή η διαδικασία, με βάση τα πακέτα εργασία που είδατε προηγουμένω, ξεκίνησε από μια έρευνα διακρατική που αφορούσε όλε τι χώρε και όλα τα εδρήματα που συμμετείχαν, με μια λογική να δούμε. Που, τι συμβαίνει σήμερα, ποια είναι η κατάσταση στη, στα πανεπιστήμια μας και τι βλέπουμε να διαμορφώνεται μέσα από αυτό, αυτή την κατάσταση. Ε, και ποια είναι η άποψη ε, των ε, βασικών περιβαλλόντων που είναι αρέτητα σε μια τέτοια διαδικασία, τεχνολογικές υποδομές, ε, οργάνωση των, πανε, των, πανεπιστημίων των βιβλιοθηκών μας, και οι παράμετροι ε, της ε, προσωπικης κοινωνικοπολιτιστικής κοινωνικο-πολιτιστικής ε, άποψη των φοιτητών, καθηγητών και διδασκόντων και ευελιστικών νόμων. Βασικό στοιχείο στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αυτή, σε αυτό το σε αυτή την έρευνα ήταν ότι η πραγματική χρήση, δυο βασικά ε, μοντέλα αποδοχής τεχνο, ε, τεχνολογίας, Βασικό, βασική προοπτική ότι ε, η πνευματική χρήση τεχνολογία επηρεάζεται από την πρόθεση κάποιου να τη χρησιμοποιήσει, από το τι αντίληψη έχει για το πόσο εύκολο είναι αυτό και πώ θα τον βοηθήσει. Ε, έγινε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο ε, που δεν έχει νόημα να το περιγράψω στι λεπτομέρειε, βλέπετε. Ε, είχαμε μεγάλη ανταπόκριση από την ελληνική βιοθηκονομική κοινότητα και των ε, πανεπιστημίων εν γέννη. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και του συναδέλφου, γιατί πολλοί απάντησαν πολύ συστηματικά. Ε, μέσα από τις επικοινωνίε που είχαμε. Προκύπτουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Ε, θα αναφερθώ πολύ σύντομα. Ε, μας, ήταν πολύ σημαντικό και ξεχώριζε η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, ότι όλοι, παρότι δεν είχαν εκπαίδευση, θεωρούσαν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, είναι ε, ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους με τέτοια προϊόντα και θέλουν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν. Ε, ένα επίσης στοιχείο που βρίσκουμε χαρακτηριστικό είναι ότι οι φοιτητέ εστίασαν στα εργαλεία ηλεκτρονική μάθηση κυρίω στο ατομικό επίπεδο, αλλά όχι σε θέματα συνεργασία και κινήτων για μελέτη. Νομίζουμε ότι εδώ είναι κάτι που μπορεί να μας βάλει σε σκέψεις και να το έχουμε υπόψη μας. Συνολικά, όλοι εστίασαν κυρίως στην ικανότητα επικοινωνίας, αλλά σε, σε θέματα ομαδικής εργασίας, συνεργασίας τα πράγματα ήταν αρκετά χαμηλότερα, και σε σχέση με άλλες χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών μας... Ναι, και επίσης, ήταν σημαντικό ότι όλοι οι διδάσκοντες δήλωσαν ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη ένταση, όταν μια αγωνία για το πώς θα μεταφερθεί, πώς θα υλοποιηθεί η διδακτική πράξη και πώς θα αποτελεσματική θα είναι όταν δούλεψαν από το σπίτι, χωρίς να έχουν την επαφή με το ακροατήριο. Ένα, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με έξι βασικέ ενότητε. Βλέπετε, ξεκινάμε από την παιδαγωγική προσέγγιση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Ποιος είναι ένας, με με ποιου τρόπου μπορούμε να ε, το, ε, πετύχουμε μια παιδαγωγικά αποτελεσματική διαδικασία. Ε, Δεύτερον, τα εισαγωγή στα συστήματα διαχείριση μάθηση. Πώ υλοποιούμε η ηλεκτρονική μάθηση. Εισαγωγή στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Και εδώ βεβαίω τίθονται ζητήματα συγγραφή και πνευματικών δικαιωμάτων. πάση να χρησιμοποιήσει κτλ. Έξυπνα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και, βέβαια, η νέα αγορά θέτει πολλά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Σα δείχνω ενδεικτικά δύο ενότητε. Βλέπετε ότι η πρώτη θεματική ενότητα περιεχόμενα μεικτή μάθηση, παιδιδοποίηση, μάθηση με project, ανεστραμμένη τάξη εξατομικευμένη μάθηση. Και την ενότητα 5. Εργαλεία τα οποία ε, χρησιμοποιήθηκαν και θεωρούνται ότι μπορούν να βοηθήσουν. Οι μία από αυτά τα χρησιμοποιούμε ήδη, ε, από πριν. Kahoot, Doodly, Jump, Google jamboard, Slido, Padlet, Google Miro. Βλέπετε ότι ε, δίνουμε εδώ πέρα έμφαση σε, σε, σε κυρίως σε ομαδική εργασία εργαλεία και συνεργασίας. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά και όπως προέκυψε και από τα ερωτηματολόγια που είχαμε πει, ε, διαπιστώθηκε μια τέτοια ανάγκη. Ε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από έναν από τους του εταίρου του προγράμματο, από την κρατική του υπηρεσία πιστοποίηση και σκοπεύ, ε, σύντομα θα προσφερθεί ε, σε ένα, αγγλόφωνο, ε, σαν ένα δωρεάν αγγλόφωνο πρόγραμμα, τόσο για τα μέλη των Ιδρυμάτων των συγκεκριμένων φορέων που συμμετείχαν, αλλά και για τις ευρύτερα για τι χώρε, ε, για το προσωπικό των άλλων Ιδρυμάτων των χώρων αυτών. Ή ιστοσελίδα του έργου με το πληροφοριακό υλικό. Και πριν κλείσω για να μην... Θεω... Γιατί καμιά φορά εύκολα όταν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα δίνουμε και μια εντύπωση ότι παίρνουμε... είμαστε θετικοί, παίρνουμε φόρα και όλα τα σφάζουμε, ας το πούμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Ενστάσεις που αφορούν το βιβλίο, την έντυπη μορφή παραμένουν και δεν είναι, ας το πούμε φοβίες ούτε ε, καταστροφολογίες ε, προκύπτει από μετααναλύσεις που έχουν γίνει και σχετικά πρόσφατα ότι υπάρχει ένα ζήτημα ε, σε σχέση με, την αλλαγή, ε, με, τη, με το διάβασμα από την οθόνη σε σχέση με το διάβασμα από το χαρτί ε, Αποδεικνύεται και σε μετααναλύσεις δηλαδή αναλύσεις πολλών ε, άλλων εργασιών ότι υπάρχει ένα πλεονέκτημα του έντυπου απέναντι στη, στην οθόνη. Και μάλιστα αυτό που μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση είναι ότι από το 2000 και μετά, δηλαδή όσο αυξάνει η χρήση των οθονών, αυξάνεται η υπεροχή του χαρτιού έναντι της ανάγνωσης από οθόνη. Είναι θέματα για προβληματισμό που πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και να ε, έχουμε το, στο νου μας πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε, οι αναγνωστικές συνήθειες, ούτως ή άλλως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα κάνουμε ε, παραγωγικότερη και πιο δημιουργική τη ζωή και τη δουλειά όλων μας. Σας ευχαριστώ.